Βρισκόμαστε στην πλατεία Χορμόβα. Είμαστε στην τοπική κοινότητα Αντιρίου. Είναι μια πλατεία η οποία δημιουργήθηκε το 2004 από τον αείμνηστο δήμαρχο Αντιρίου, τον Γιώργο Κολοβό. Είναι μια πλατεία η οποία έχει πολλούς κοινόχρησους χώρους, χώρους περιπάτου, αλλά και φιλοξενεί και δύο παιδικές χαρές. Είναι ουσιαστικά χώρος αθλοπαιδιών. Και αυτό που διαπιστώνουμε σήμερα και μετά από καταγγελίες και του Δημοτικού Συμβούλου που εκλέγεται στο Αντίριο, του Νίκο Σημακόπουλου, αλλά και των συνδημοτών μου και των τοπικών εδώ συμβούλων, είναι ότι αυτή η πλατεία πλέον είναι εγκατελειμμένη, είναι στο έλεος του Θεού, είναι αδιανόητο αυτό το κόσμημα, αυτός ο χώρος συνάθρησης και περιπάτου όλων των αντιριωτών, μέσα στον Αύγουστο, να έχει εμπλεκτεί σε αυτή την κατάσταση. Πραγματικά μας λυπεί το γεγονός. Μας λυπεί το γεγονός διότι επαναλαμβάνει το ίδιο σκηνικό και το ίδιο έργο που έχουν ξαναδεί ως αντιριώτες από την Δημαρχία και τη Δημοτική περίοδο Μπουλέ. Τώρα πάλι ο κ. Μπουλές μαζί με τον κ. Γκίζα, με τη θητεία τους, αφήνουν τους συνόχους του Αντιρίου. Μετά την εγκατάλειψη πλήρη του γηπέδου Αντιρίου, έχει επιλέχθει και αυτός ο χώρος εδώ, όπως βλέπετε, ο χώρος της πλατείας Χορμόβας σε πλήρη εγκατάλειψη. Είναι ο χώρος που θα δούμε πιο κάτω και θα κάνουμε και από εκεί, θα τραβήξουμε από εκεί λήψεις και βίντεο, ο χώρος του λαμπαδεδρόμου, ο οποίος και αυτός έχει ξαναθεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Θα πάμε στο λιμενάκι, το οποίο και αυτός ο χώρος εκεί, ένας χώρος πανέμορφος, είναι εγκατελειμμένος. Πραγματικά μέσα σε ένα χρόνο, ό,τι είχαμε καταφέρει εμείς για 5 χρόνια να γυρίσουμε όλη την τοπική κοινότητα Αντιρίου και να την έχουμε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση. Βλέπουμε ότι η Δημοτική Αρχή Γκίζα Μπουλέ έχει άλλες προτεραιότητες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ασχοληθεί και να συντηρήσει την καθημερινότητα. Παρόλο τα τεράστια κονδύλια που δίνει σε ιδιώτες, και εδώ έδωσε 3.500 ευρώ σε ιδιώτη για να φτιάξει το αυτόματο πότισμα και να συντηρήσει την πλατεία, και βλέπετε ποια είναι η κατάσταση. Νομίζω ότι πλέον η κατάσταση είναι οριακή. Το θέμα απασχολεί όλη την τοπική κοινωνία του Αντιρίου και είναι ένα θέμα το οποίο θα το αναδείξω και εγώ προσωπικά, ώστε να σώσουμε ό,τι τέλος πάντων σώζεται αυτή την ίστατη στιγμή. Όπως σας είπαμε, βρισκόμαστε τώρα εδώ στο χώρο του λαμπαδιδρόμου, ένα εμβληματικό ουσιαστικά έργο το οποίο είναι το πόσιμο για την περιοχή. Είναι ένα έργο το οποίο έγινε από τον αείμνηστο Γιώργο Βαρελά, στήχησε αρκετές δεκάδες ευρώ, και είναι ένα έργο το οποίο το χαίρονται και το καμαρώνουν οι πάντες, ακόμα και οι δερεχόμενοι της γέφυρας. Είναι αδιανόητο αυτό το έργο και αυτό το σημείο, αυτός ο λόφος, ο οποίος πραγματικά δίνει εξωστρέφεια τόσο και στην τοπική κοινότητα Αντιρίου αλλά και στο Δήμο μας, να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Μέσα Αυγούστου, με την κίνηση στη γέφυρα για τους επισκέπτες που διέρχονται να είναι χιλιάδες από το σημείο, να βλέπουν αυτή την εικόνα, την εγκατάλειψη του λαμπαδιδρόμου, είναι και προσβολή και προς την Ολυμπιακή ιδέα, αλλά και προς τον Δωρητή, αλλά και προς τους ανθρώπους του Αντιρίου, να βρίσκεται σε αυτή την εικόνα το πράσινο και ο χώρος ο οποίος φιλοξενεί το λαμπαδιδρόμο. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο έπρεπε να αναδείξουμε. Είναι ένα σημείο όμως που πραγματικά δεν το αναδεικνύουμε, όχι για αντιπολιτευτικούς λόγους, αλλά το αναδεικνύουμε διότι πραγματικά μας λυπεί το γεγονός αυτός ο χώρος να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση.